Καλημερούδια σε όλους. Λοιπόν, εδώ ο Αλέξανδρος έχει φορέσει τα τζινάκια του και τα πουκαμισάκια του. Πίνει το γάλα του. Θα ντυθεί μαμά και θα πάμε πάνω. Θα πάμε πάνω να δούμε τι ψήνουν εκεί πέρα ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ δεν πείραξα τα μαλλιά. Το μόνο που έκανα είναι να τους βάλω λίγο λαδάκι και να τα τσαλακώσω για να γίνουν έτσι πιο κυματιστά από ότι ήταν όταν ξύπνησα. Και να σας πω, ένα τζινάκι απλό θα βάλω και ένα t-shirt, γιατί έχει τόσο ζέστη έξω που θα σκάσω. Και να ξαναπώ χρόνια πολλά. Εύχομαι τη σημερινή μέρα να την περάσετε τέλεια, να περάσετε όλες τις μέρες τέλεια και την πρωτομαγιά που έχει μεταφερθεί. Και αυτά. Λοιπόν, ελάτε να σας δείξω. Έχω βάλει, θα είδατε και στα προηγούμενα πλάνα, τις πατάτες στο φούρνο. Τις έχω βάλει για μία ώρα στους 180 βαθμούς στον αέρα. Και μετά θα τις κόψω... Όχι και οι ντονάτες εγώ όμως, γιατί συνταγή λίγη και οι ντονάτες. Και θα τις τηγανίσω, θα τις κόψω σαν κυβάκια. Και θα τις τηγανίσω, να τις κάνω σαν πατάτες τηγανιτές, αλλά γίνονται πάρα πολύ ωραίες. Τις κάνει η αδερφή μου και είναι οι πιο νόστιμες πατάτες τηγανιτές που έχω φάει. Στο τηγάνι μπαίνουν για πάρα πολύ λίγο, έτσι για να πάρουν χρώμα. Και είναι καταπληκτικές. Είναι οι τηγανιτές πατάτες του Άκη Πετρετζίκη, για όσες ενδιαφέρεστε. Και εδώ πέρα έχω βάλει τα μαρούλια μου μέσα σε νερό και ξύδι να πολυμανθούν. Έχω πλύνει καλά για δεύτερη φορά και τις ντομάτες και τα αγγούρια, γιατί πάντα τα πλένω όταν τα φέρνω σπίτι και πάντα πριν τα χρησιμοποιήσω. Πάμε τώρα πάνω να δούμε λίγο εκεί τη σούβλα να γυρίζει και να βγάλουμε και τα μαρτίτσια μας να τα πετάξουμε, γιατί εμείς έτσι κάνουμε. Τα κρατάμε τα μαρτίτσια μας μέχρι... το σούβλισμα για το καλό. Έτσι το ξέρω εγώ από το χωριό μου βασικά. Και έτσι κάνω. Και τα πετάμε στα κάρβουνα για το καλό. Έτσι ξέρουμε. Τέλος πάντων, το Αλέξανδρο λέω να το κρατήσω, γιατί του κρατάω πάντα τα πρώτα του πράγματα. Οπότε επειδή είναι το πρώτο του μαρτιτσάκι, λέω να το κρατήσω. Θα πετάξουμε τα δικά μας όμως. Είναι η επόμενη μέρα πια από αυτό που είδατε χθες, είναι Δευτέρα του Πάσχα. Θέλω πριν σας εξηγήσω τι έγινε και ξαφνικά σταμάτησαν τα πλάνα εκεί στο τραπέζι, να σας ευχηθώ ξανά χρόνια πολλά. Εύχομαι υγεία και αγάπη στις οικογένειές σας, τα πιο σημαντικά. Πρώτα απ' όλα υγεία και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν, αλλά και η αγάπη εννοείται είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τι έγινε χθες λοιπόν, αφού καθίσαμε φάγαμε μέχρι του σκασμού, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Καθίσαμε μετά πάρα πολλές ώρες εκεί, συζητούσαμε, ακούγαμε μουσική, φάγαμε και τα γλυκάκια μας. Γενικότερα ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά ήταν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα τραβήξω, γιατί ήμασταν έτσι οικογενειακά με τους γονείς μας. Και αφού κατεβήκαμε μετά κάτω, μετά από κάποια ώρα, άρχισα να με πιάνει πάρα πολύ έντονος πόνος στο στομάχι. Σας έχω πει ότι έχω πάρα πολύ ευαίσθητο στομάχι και επειδή είχα 7 μέρες να φάω κρέας και τα φάγα όλα μαζεμένα σε μία μέρα, όλα όμως για των 7 ημερών. Με έπιασε πόνο στο στομάχι. Με αποτέλεσμα να θέλω να πάω να κλειστώ μες στο δωμάτιο. Είχα ξαπλώσει από τις 8 και 9 η ώρα με πήρε ο ύπνος. 9 η ώρα, όπου ξύπνησε γύρω στις 10 και κάτι για να στεγνώσω τα μαλλιά μου, γιατί είχα κάνει μπάνιο. Και έτσι και κοιμόμουν εγώ με βρεγμένα μαλλιά, θα ήμουν πιασμένη σήμερα, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Και τώρα ετοιμαζόμαστε, γιατί σήμερα θα φάμε μαζί με τις αδερφές μου και τις οικογένειές τους. Αλλά θα το κλείσω εδώ. Αυτή τη βλογκοστή, θα την κλείσω εδώ γενικότερα γιατί κλείνει, τελειώνει εδώ αυτή η βλογκοστή. Και εκτός του ότι θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ που... Και εκτός από τα χρόνια πολλά που θέλω να σας πω, θέλω να σας πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και είδατε όλες τις βλογκοστές, όλα τα επεισόδια από τη βλογκοστή. Και αυτά. Αυτά. Και πάλι χρόνια πολλά υγεία στις οικογένειές σας. Σας αφήνω γιατί πρέπει να ετοιμαστώ. Να είμαστε έτοιμοι νωρίς-νωρίς σήμερα, έτσι να χαρούμε από την αρχή την ημέρα. Σήμερα θα βάλω και σορτσάκι και κοντομάνικο και σε μένα και στο παιδί εννοείται. Το παιδί εχθές εννοείται του άλλαξα ρούχα μετά από κάποια ώρα γιατί η ζέστη ήταν ανυπόφορη. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά παιδιά εδώ στην Αττική η ζέστη είναι ανυπόφορη αυτές τις ημέρες. Λένε ότι από αύριο θα δροσίσει. Εν τω μεταξύ, σήμερα ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμηθήκαμε με ανοιχτό το τζάμι του δωματίου μας. Ήταν κλειστό το παντζούρι, αλλά με ανοιχτό το τζάμι γιατί ειλικρινά σκάσαμε. Και παρόλο που ήμασταν έτσι, εγώ ξύπνησα και ήμουνα μουσκεμα, παιδιά παπί. Ελπίζω να ξαναδροσίσει, παιδιά, γιατί έτσι και αρχίσανε οι ζέστες από τώρα.
Καλά. Θα κλειδωθεί η Μαρίνα στο δωμάτιό τη με το air conditioning αγκαλιά και θα την ξαναδείτε πάλι τον Οκτώβριο. Λοιπόν, σας φιλώ και θα τα πούμε πάλι σύντομα με νέο βίντεο.